Κάποτε, αγαπητή μου, εκλήθη η Θεοτόκος και ο Ιησούς σε ένα γάμο εις την Κανά της Γαλιλαίας. Εκεί αντελήφθη η υπεραγία Θεοτόκος ότι τους τελείωσε το κρασί και στρέφεται προς τον Ιησούν τον Υιόν της και του λέγει ότι δεν έχουν κρασί. Το γιατί βέβαια απετάθη η υπεραγία Θεοτόκος εις τον Ιησού να του είπε ότι δεν έχουν κρασί, ενώ το καλεσμένος και δεν είχε καμία σχέση με το θέμα των προμηθειών του σπιτιού εκείνου, όμως η υπεραγία Θεοτόκος διησθάνετο κινουμένη από πνεύμα Άγιον ότι ο Ιησούς θα θαυματούργη, και πράγματι ήτο και η αρχή των σημείων, δηλαδή των θαυμάτων του Ιησού. Και τότε στρέφεται προς τους υπηρέτας και λέγει: ό,τι αν λέγει ημίν ποιήσατε, ό,τι κι αν σας πει να το κάνετε. Οι λόγοι αυτοί βέβαια της υπεραγίας Θεοτόκου αφορούσαν τότε το γεγονός της μεταβολής που έγινε με τα ταύτα του νερού σε κρασί. Βεβαίως η υπεραγία Θεοτόκος δεν εγνώριζε τι θα γίνει, αλλά τούτο μόνο ήξερε, ότι ο Ιησούς η δύνατο τα πάντα να κάνει. Γι' αυτό και στρέφεται προς τους υπηρέτας και τους λέγει: ό,τι αν λέγει ημίν ποιήσατε, ό,τι σας λέγει να το κάνετε. Τα λόγια όμως, αγαπητοί μου, αυτά της υπεραγίας Θεοτόκου, ναι μεν τότε σας είπα αφορούσαν το θαύμα της Κανά, αλλά όμως η Θεοτόκος είπε τους λόγους αυτούς διότι είναι η όντως οδηγήτρια προς τον Χριστόν. Είπε τότε ό,τι σας λέγει κάνετε το. Πάντοτε μας λέγει σε εμάς τους χριστιανούς ό,τι σας λέγει ο Ιησούς να το κάνετε. Υπάρχει μια εικόνα, όπως και η δική μας η εικόνα εδώ στην Ιερά μας Μονή, που λέγεται η Παναγία η Οδηγήτρια. Με το αριστερό της χέρι κρατεί τον Ιησούν και με το δεξί της χέρι δείχνει τον Ιησούν. Το ότι δείχνει τον Ιησούν, αυτό σημαίνει ότι είναι οδηγήτρια, δηλαδή οδηγεί τους πιστούς προς τον Ιησούν. Αλλά αυτοί οι λόγοι, ή μάλλον αυτοί οι πράξεις της υπεραγίας Θεοτόκου με τους τότε λόγους ότι ό,τι και σας λέγει να το ακούτε, απηχούν οι λόγοι αυτοί εκείνους τους λόγους του ουρανίου Πατρός που είπε τόσο κατά την βάπτιση όσο και κατά την μεταμόρφωση: αυτού ακούετε. Αυτός είναι ο Υιός μου ο αγαπητός, αυτού ακούετε, αυτόν να ακούτε. Αγαπητοί μου, η ανθρωπότητα θα ζήσει όταν ακούσει τον Ιησού Χριστόν. Η ανθρωπότητα θα ζήσει όταν στραφεί στο Ευαγγέλιο. Αν παραπονούμεθα ότι σήμερα είναι δυστυχώς χρεοκοπημένος ο χριστιανισμός, δεν είναι χρεοκοπημένος ο χριστιανισμός. Είναι χρεοκοπημένοι οι χριστιανοί, οι οποίοι βαπτίζονται και κατόπιν δεν έχουν καμία σχέση ούτε με την Εκκλησία, ούτε με το Ευαγγέλιο, ούτε με τους λόγους του Ευαγγελίου. Δεν νομίζετε λοιπόν ότι πρέπει να αρχίσουμε να στρεφόμεθα προς το Ευαγγέλιο ακούοντας την φωνή της υπεραγίας Θεοτόκου ότι πρέπει ό,τι λέγει ο Ιησούς να το ακούσουμε? Τότε θα αντιληφθούμε ότι πλέον δεν είμαι θα χρεοκοπημένοι ούτε εμείς, και τότε θα ειδούμε πραγματικά τη Βασιλεία του Θεού να εγκαθιδρύεται επάνω εις την γη. Αλλά μία διασάφηση: όταν λέμε η Βασιλεία του Θεού, δεν θα είναι η ανάπτυξη του πολιτισμού ούτε η ευημερία, αλλά είναι η ειρήνη και η αγάπη και η παρουσία του Θεού επάνω εις την γη. Είναι αυτό η Βασιλεία του Θεού,
το προήμιον της φανερώσεως, της πλήρους φανερώσεως του Υιού του Θεού εις την Βασιλεία Του, μετά την Ανάσταση των νεκρών και την αποκατάσταση του σύμπαντος από τη φθορά στην αυθαρσία και από τον θάνατο εις την αθανασία. Αλλά ποια είναι εκείνη η οποία μας λέγει ότι αν λέγει ημίν ακούετε, ποιήσατε, ό,τι να σας λέγει να το κάνετε? Ποια είναι λοιπόν? Είναι εκείνη για την οποία γράφει ο Νικόλαος Καβάσιλας, αυτός ο βυζαντινός θεολόγος. Είναι βίος πανάμωμος, ζωή πάναγνη, άρνηση κάθε κακίας, άσκηση όλων των αρετών, ψυχή από το φως καθαρότερη, σώμα εντελώς πνευματικό, λαμπρότερο από τον ήλιον, από τον ουρανό καθαρότερο, από τους χερουβικούς ύμνους θρόνους ιερότερο, φτερούγης μανού που δεν δηλιάζει μπρος σε κανένα ύψος, που ξεπερνά ακόμη και τα φτερά των αγγέλων, θείος έρος που απερώφησε και αφομοίωσε κάθε άλλη επιθυμία της ψυχής, κτήμα του Θεού, ένωση με το Θεό που δεν χωράει σε καμιά ανθρώπινη σκέψη. Με λίγες πινελιές ο Καβάσιλας μας διαζωγραφίζει το πρόσωπο της Υπεραγίας Θεοτόκου, και πράγματι η αγιότητα της Υπεραγίας Θεοτόκου ξεπερνά και αυτήν την αγιότητα των Αγίων Αγγέλων, αυτή που είναι ενδοξωτέρα των χερουβίμ και των σεραφείμ και πλατιτέρα των ουρανών, δεν είναι ένα σχήμα λόγου. Πραγματικά η αγιότητά της ξεπερνά την λογική και την άλογον, την έλογον και την άλογον κτήση, την κτήση των αγγέλων και την κτήση την ορατή. Η αγιότητά της ξεπερνά κάθε δημιούργημα του Θεού. Η Υπεραγία Θεοτόκος είναι ο ωραιότερος καρπός ολοκλήρου της δημιουργίας, αλλά και το τέλος, δηλαδή ο σκοπός της δημιουργίας. Όταν ο Θεός έβλεπε την δημιουργία Του την έκτην ημέρα, είπε «Καλά λίαν, όλα είναι άριστα». Και όταν έλεγε το «Καλά λίαν», έβλεπε πέρα από τα δημιουργήματα, έβλεπε πέρα από το φως, έβλεπε πέρα από τα ζώα και τα φυτά, έβλεπε πέρα από το σύμπαν και τον άνθρωπον, έβλεπε την υπεραγίαν Θεοτόκον. Αυτή ήταν ο σκοπός που έγινε ο κόσμος. Αγαπητοί, υπερβολικό? Ναι, η υπεραγία Θεοτόκος είναι το τέλος της δημιουργίας. Για χάρη της έγινε το σύμπαν ολόκληρο, διότι δι' αυτής θα κατήθετο ο Υιός του Θεού, μέσα που δημιούργησε το σύμπαν, μέσα εις αυτό το σύμπαν να ενωθεί ασυγχύτως μετ' αυτού και να έχει κοινωνία ο Θεός μετά των κτισμάτων Του, των αγγέλων και των ανθρώπων και των ζώων και των φυτών, της ελόγου και της αλόγου δημιουργίας. Ακόμα η Υπεραγία Θεοτόκος είναι το τελευταίο σκαλοπάτι της δημιουργίας, πέραν του οποίου τελειότερον δημιούργημα δεν είναι δυνατόν να γίνει. Γνωρίζουμε ότι είναι ο άνθρωπος, αλλά δεν είναι μόνο ο άνθρωπος, αλλά είναι και το άκρον άωτον της ανθρωπίνης κατασκευής, που είναι η Υπεραγία Θεοτόκος. Και πράγματι αυτή στάθηκε το τελευταίο, όπως σας είπα, σκαλοπάτι της δημιουργίας, δια να κατέλθει ο Θεός Λόγος και να ενανθρωπίσει κατά το λόγο σαρξεγένετο και να σκηνώσει ανάμεσά μας. Η Υπεραγία Θεοτόκος είναι ο γνήσιος άνθρωπος, πάντοτε, όχι μέσα εις τον χριστιανικών κόσμων,
Πάντοτε οι άνθρωποι προσπαθούσαν να βρουν τον ιδανικό άνθρωπο, τον ιδανικό τύπο. Σε τούτο υπηρέτησαν όχι μόνο άνθρωποι, αλλά και εποχές. Ποιος είναι ο ιδανικός άνθρωπος? Υπήρξε εποχή που ανέδειξε τον υπότιν ή τον ωφελημιστήν ή τον οικονομικών άνθρωπων ή τον άνθρωπον των αισθητικών ή τον άνθρωπον του τεχνικού πολιτισμού. Ποιος είναι ο ιδανικός άνθρωπος? Δεν είναι τίποτε άλλο παρά η προσπάθεια να βρεθεί ο ιδανικός άνθρωπος. Ο ιδανικός άνθρωπος, ο γνήσιος άνθρωπος, είναι εκείνος που δύναται να φέρει το κατ' εικόνα αλόβητον και το καθομοίωσιν πληρέστατον. Διότι τι είναι ο άνθρωπος? Η εικόνα και η ομοίωση του Θεού. Βράστε μου λοιπόν έναν άνθρωπο που να μην έχει μαυρισμένη την εικόνα του Θεού μέσα του. Βρέστε μου έναν άνθρωπο που να έχει μιμηθεί τον Θεό καθόλου. Δεν υπάρχει. Όλοι ηχριώθημεν, όλοι γίνηκαμε αχρίοι. Είμαστε πεσμένοι όλοι. Η εικόνα του Θεού είναι πεσμένη και η μαυρωμένη. Η υπεραγία Θεοτόκος είναι εκείνη η οποία άφησε μέσα της ακεραία την εικόνα του Θεού, ακεραία, και πραγμάτωσε την μίμηση του Θεού, δηλαδή το καθομοίωση. Συνεπώς είναι ο γνησιότερος, ο γνησιότατος αντιπρόσωπος του ανθρωπίνου γένους οποιασδήποτε εποχής, και προ Χριστού και μετά Χριστόν, και στην εποχή της μη χάριτος και στην εποχή της χάριτος. Ακόμη η υπεραγία Θεοτόκος είναι ο παράκλητος πριν από τον παράκλητον. Ο Ιησούς λέγεται παράκλητος, αλλά πριν έλθει ο Ιησούς ο παράκλητος, το δεύτερον πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, και το δεύτερον πρόσωπο λέγεται παράκλητος όπως και το τρίτον, είτε ο παράκλητος η υπεραγία Θεοτόκος. Ακόμη είναι η υπεραγία Θεοτόκος το έσχατον λίμα που έγιναν οι γάμοι του Υιού του Θεού με ολόκληρη την κτιστή δημιουργία. Είναι εκείνο που έμεινε όρθιο από τη γενική πτώση των απογόνων του Αδάμ, και αυτό το κάτι που έμεινε όρθιο το χρησιμοποιεί ο Υιός και Λόγος του Θεού για να τελέσει τους γάμους του, δηλαδή τη σύζευξή του, την ένωσή του, την ανάκρασή του με την κτιστή δημιουργία, τους ανθρώπους και δια της ανθρωπίνης φύσεως με ολόκληρη την κτιστή δημιουργία, ακόμη και την φύση των αγγέλων. Είναι πραγματικά καταπληκτικό. Αγαπητοί μου, ευτυχής είναι εκείνοι που βάθυναν μέσα εις αυτόν τον ωκεανό της θεολογίας της Θεοτόκου. Είναι ευτυχής γιατί μέσα εις αυτόν τον ωκεανό της θεολογίας της Θεοτόκου θα ανακαλύψουν έναν άλλον ωκεανό, τον ωκεανό της θεολογίας του προσώπου του Χριστού. Η Θεοτόκος περικλείει όλη την θεολογία του Υιού της. Ό,τι θεολογείται εις τον Χριστόν θεολογείται και εις την υπεραγία Θεοτόκων. Είναι εκείνη που λέγουν οι χαιρετισμοί της, ο ακάθιστος ύμνος, είναι εκείνη η οποία φωτίζει τους μίστας της Τριάδος, φωτίζει εκείνους που θέλουν να βαθύνουν μέσα εις το μυστήριο της Αγίας Τριάδος. Ναι, η παρουσία της, η ζωή της, ο τρόπος της, η συμπεριφορά της, οι ενέργειές της έναντι του Θεού και πανπεπραγμένων της είναι στοιχεία που ρίπτουν φως εις το μυστήριο της Αγίας Τριάδος. Η θεολογία λοιπόν της υπεραγίας Θεοτόκου οδηγεί εις την θεολογία της Αγίας Τριάδος. Ευτυχισμένοι λοιπόν εκείνοι που σκύβουν εις αυτόν τον απέραντον, τον απίθμενον, τον χρυσόν ωκεανόν. Ας μελετούμε, αγαπητοί μου, ας μελετούμε την πανέμορφη αγιότητα της υπεραγίας Θεοτόκου και τότε και εμείς
θα γίνομαι καθαρότερη, αγιότερη και θεολογικότερη.